complaintes et la plainte de deux cœurs. Un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre, j'en ai si ou bien d'ailleurs. C'est la flamme qui enflamme sans brûler, c'est le rêve que l'on rêve sans dormir. Un grand arbre qui se dresse, plein de force et de tendresse, vers le jour qui va venir. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal. À l'éclair où l'on s'enlace, c'est où l'on se dit adieu, avec les soirées d'angoisse et les matins merveilleux. Mon histoire, c'est l'histoire qu'on connaît. C'est le jour la même, je le sais. Mais naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. C'est l'histoire d'un amour qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, avec l'air où l'on s'enlace. C'est nous non se dit adieu, avec les soirées d'angoisse et les matins merveilleux. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που είστε όλοι εδώ για να τιμήσουμε σήμερα τις εκδόσεις Καπών. Είναι η 8η στη σειρά εκδήλωση της παρουσίαση των εκδοτών της Ελλάδας, της ιστορίας τους. Είναι μια ιδέα που επεξεργαστήκαμε μαζί με τον κύριο Καρατζά, τον ιδιοκτήτη εδώ του Ιαννού, του φιλόξενου Ιαννού. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, είναι και μια προσπάθεια σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς να ξαναβρισκόμαστε όλοι και να τονώνουμε την εμπιστοσύνη μας στο βιβλίο. Κάθε φορά είχαμε μια διαφορετική εκδήλωση, γιατί για κάθε εκδότης διαφέρει από τον άλλον. Οι εκδόσεις Καπών έχουν και αυτή τη δικιά τους ιδιαιτερότητα. Δεξιά μου βρίσκεται η Ραχήλ Καπών, η ψυχή αυτής της εκδοτικής προσπάθειας, και ο Μωυσής, ο άντρας της. Και μαζί μας είναι ο Γιάννης Παπαϊωάννου, φίλος, συνταξιδιώτης όλης αυτής της ιστορίας των εκδόσεων Καπών, οι αρχαιολόγοι, τα Σούλα Τούρτα και ο Πάνος Βαλαβάνης, όπως και ο ιστορικός ο Κώστας Σταματόπουλος, που όλοι με κάποιο τρόπο θα δουν από μια διαφορετική οπτική γωνία τις εκδόσεις Καπών. Η Ραχήλ Καπών έχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία, η οποία ξεκινάει από τη Θεσσαλία. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λάρισα. Όταν ήταν μικρή, σε κάθε γιορτή έλπιζε να της φέρουν βιβλία, αντί για παιχνίδια και κούκλες. Γιατί όπως σημειώνει η ίδια, δεν υπήρχε οικονομική δυνατότητα για να της αγοράζουν οι γονείς της πολλά βιβλία. Όπως και τότε και τώρα δεν υπάρχουν πολλές βιβλιοθήκες, φαντάζομαι. Μετά το γυμνάσιο αφήνει τη Λάρισα, όπου ζούσε, και φυτάει σχολή Δοξιάδη, στο τμήμα των διακοσμητών. Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση, καθώς η επαρχία πίστευε ότι τα κορίτσια κάνουν μόνο για γάμο και δεν χρειάζονται ειδικές σπουδές. Λέει ψέματα στους γονείς της, την έχουν συγχωρήσει έκτοτε βέβαια για αυτό το ψέμα, τους λέει ότι γράφεται στη σχολή σχεδιαστών που ήταν 2 χρόνια, ενώ αυτή παρακολουθούσε τη σχολή διακοσμητών που ήταν 3 χρόνια. Στα 2 χρόνια φυσικά ο μπαμπάς περίμενε να έρθει στη Λάρισα να την παντρέψει. Αλλά τα σχέδια της Ραχήλ πηγαίναν πολύ μακρύτερα. Στο δεύτερο έτος της σχολής, που χωρίζονταν πια σε συντηρητές και διακοσμητές, με παρότριση της Ζουζού Μηταρά, ακολουθεί την διακοσμητική τέχνη. Μπαίνοντας στο επάγγελμα, έκανε διάφορες δουλειές, ζωγράφισε μπατίκ, διακοσμούσε βιτρίνες, σε μαγαζιά. Κάποια στιγμή δούλεψε με τη Δέσποινα Ιωάννου, σπουδαία διακομισμήτρια της εποχής, η οποία έκανε βιτρίνες στα μεγαλύτερα τότε πολυκαταστήματα, στον Κατράτζο, στο Στρατηγείο, στο Άκρον Ήλιο Κρυστάλ, σε όλα αυτά που χάσκουν τώρα στη Σταδίου. Βιτρίνες πολύ μοντέρνες, ακόμα και με τα σημερινά κριτήρια.
Όπως μου λέει, καλοκαίρι σε μια βιτρίνα του Κατράτσου, λιποθυμά από τη ζέστη και συνειδητοποιεί ότι ίσως αυτή η δουλειά δεν είναι για αυτήν. Η Δέσποινα Ιωαννού τη συστήνει στη φίλη της Χρυσίδα Σκαλοπούλου, που μόλις είχε αρχίσει να σχεδιάζει την ιστορία του ελληνικού έθνους, αυτό το μεγαλειώδες πολύτομο έργο, με τον Κωστή Μπαστιά και τον Γιώργο Χριστόπουλο, που είχε ιδρύσει την εκδοτική Αθηνών μόλις λίγο πρωτύτερα. Η Ραχίλ ήταν η πρώτη υπάλληλος στο ατελείο, προσελήφθη 2 Οκτωβρίου 1969. Από εκεί αρχίζει πραγματικά η εκδοτική της δράση. Πέφτει γρήγορα στα βαθιά νερά, καθώς η διευθύντριά της, Χρυσίδα Σκαλοπούλου, είχε ένα ταλέντο με δύο πινελιές να στείνει ένα βιβλίο, αλλά μετά την άφηνε να κολυμπήσει μόνη της. Αλλά έτσι μαθαίνεις. Αυτή είναι η Χρυσή. Χαίρετε. Η Χρυσή είναι εδώ. Μπορεί να μας πει μετά η ίδια πώς την είχε δει τότε ως νεαρή κοπέλα. Και όμορφη κοπέλα, όπως είδατε στο βίντεο. Εργάστηκε κοντά της για πολλά χρόνια για τη δημιουργία της ιστορίας του ελληνικού έθνους, τους θησαυρούς του Αγίου Όρους και πολλών άλλων σημαντικών βιβλίων. Η αρχή ήταν δύσκολη, η εμπειρία όμως σημαντική, διότι είχε την ευκαιρία να γνωρίσει μεγάλους συγγραφείς, όπως τον Μανώλη Ανδρώνικο, τον Βυζαντινολόγο, τον Χατζηδάκη, τον Μανώλη, τον Ιάννη Τραβλό, τον Νίκο Παπαχατζή, τον Κωνσταντίνο Τσάτσο και άλλους. Ήταν η εποχή βέβαια της χειροτεχνίας. Μου έλεγε προχθές που συζητάγαμε ότι κάναμε να σκεφτείς, λέει, τους χάρτες με χαρτοκοπτική, τις γραμμές με γραμμοσύρτη. Χρησιμοποιούσαμε στιγμόμετρο, λετρασέρ. Μόνο οι παλιοί τα θυμούνται αυτά. Υπάρχει άραγε διαφορά από σήμερα. Ναι, απαντάει. Τότε σχεδίασε ένα βιβλίο από την αρχή και έπρεπε να είναι οριστικό. Τώρα το βάζεις στο PC, κάνεις 100 φορές σχεδιασμό και επιλέγεις ποιο θέλεις. Άρα κάνεις και περισσότερο χρόνο. Στην εκδοτική Αθηνών κάθισε μέχρι το 1972. Εκεί υπήρξε μια άτυχη στιγμή, άμα θέλει μας το λέει η ίδια. Ο Χριστόπουλος την απολύει και αυτή βγαίνει στην αγορά. Στόλιζε τότε το υπόγειο του καταστήματος Λουκίας Μαγκιόρου, συνερμού με κούκλες και χειροποίητα αντικείμενα, έκανε μπατίκ, έκανε μια έκθεση στο ΝΕΟΜΕΧ, τουριστικούς εντυπούς και διάφορα βιβλιαράκια. Μια τυχαία συνάντηση εδώ παρακάτω, Αμερικής και Πανεπιστημίου, με τον φωτογράφο Μάκη Σκεδαρέση, τον οποίο γνώριζε από την εκδοτική Αθηνών, έμελε να δώσει μια νέα στροφή στη ζωή της. Ο Σκεδαρέσης προτείνει να πάει στις εκδόσεις Μέλισσα. Ζητούσαν τότε άνθρωπο για να αναλάβει το σχεδιασμό της νέας μεγάλης σειράς, οι Έλληνες ζωγράφοι. Δίνει σφραγισμένο δείγμα και ανάμεσα σε πολλούς άλλους καλλιτέχνες που είχαν λάβει μέρος, όπως ο Κατσουλίδης, ο Γράβαλος και άλλοι, παίρνει τη θέση. Έτσι ξεκινάει η συνεργασία της με τη Μέλισσα και μια νέα πόρτα ανοίγει στη ζωή της, καθώς εκεί πια θα γνωρίσει όλους τους μεγάλους ζωγράφους. Επιμελήθηκε την έκδοση Ελληνικά Παραδοσιακά Κοσμήματα, που ήταν μια συνέκδοση, τη θυμόνται όλοι παλιοί, της Μέλισσας και του Μουσείου Μπενάκη, η οποία βραβεύτηκε για την τέχνη και την τεχνική της. Το δίτομο έργο Ελληνική Λαϊκή Φορεσιά, με συγγραφέα την Τατιάνα Γιαναρά και πολλές άλλες σημαντικές εκδόσεις. Βέβαια δεν είχε σταματήσει, δεν είχε κάνει ακόμα τον εκδοτικό οίκο και δεν είχε σταματήσει να δουλεύει ανεξάρτητα. Μια χρονιά πήθη το φίλο της, τον Ζακ Ισαΐα, να τυπώσει κάρτες με έργα μεγάλων ζωγράφων αφού πήρε την άδειά τους. Ήταν μια πρωτότυπη ιδέα για την εποχή, μοναδική, αλλά η επιχείρηση έπεσε έξω καθώς η πινακοθήκη δεν δέχτηκε να τις πουλήσει. Και έτσι η ιδέα πάτωσε. Παράλληλα, με τη γόνιμη συνεργασία με τον Γιώργο Ραγιά, που οι κόρες του βρίσκονται εδώ σήμερα, όπως είδα, στη Μέλισσα, η Ραχίλ γνωρίζει ακόμα ένα μετέχνιο στη ζωή της. Με την ολοκλήρωση ενός όμορφου εξοχικού σπιτιού στο Πήλιο, το οποίο λάτρευε, και ίσως να τιμησούν οι Λαρισαίοι γι' αυτό, σκέφτηκε με τον Μωυσή ότι θα ήταν όμορφο να μπορούσαν να κάνουν ένα βιβλίο για να δείξουν τις ομορφιές αυτού του τόπου. Έτσι δημιουργήθηκε το πρώτο της βιβλίο, Μαγνησία, το χρονικό ενός πολιτισμού. Το βιβλίο αυτό δεν κυκλοφορεί με λογότυπο εκδοτικού οίκου, μόνο πολύ σεμνά στη δεύτερη σελίδα υπάρχει το όνομα Μωυσής και Ραχίλ Καπών. Και Ραχίλ Μισδραχή Παύλα Καπών. Για την υλοποίησή του απευθύνθηκαν στον και τους βοήθησε ποτέ, πολύ τότε ο λαογράφος, ο Κίτσος Μακρύς που έμενε στον Βόλο. Του συνέστησε τον Γιώργο Χουρμουζιάρη, διευθυντή τότε του Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου. Ενθουσιασμένος και αυτός με την πρότασή τους, στέλνει ένα σκεπτικό για το πώς θα γίνει ένα καλό βιβλίο. Εδώ για πρώτη φορά γίνεται φωτογράφηση με σύνθεση των αντικειμένων στη φωτογράφηση.
κάτι που οι αρχαιολόγοι μέχρι τότε δεν το ήθελαν. Δήμοι, κοινότητες κτλ. Άλλοι θεσμοί δεν ενδιαφέρθηκαν γι' αυτό το βιβλίο, δεν υπήρξε κανένα αγοραστικό ενδιαφέρον. Παρ' όλα αυτά, ο Μανώλης ο Χατζηδάκης, όταν το είδε, ενθουσιάστηκε, την προτρέπει να το καταθέσει στην Ακαδημία Αθηνών και έτσι το 1982 παίρνει, βραβεύεται το βιβλίο για τη Μαγνησία. Ένα βιβλίο που δεν είχε εκδοτικό οίκο, αλλά μόνο ένα πρόσωπο πίσω του, τη Ραχή και τον Μωυσή που την βοηθούσε. Παράλληλα, συνέχισε να κάνει εκδοτικές ανεξάρτητες δουλειές, με ειδικές φωτογραφίσεις, άλμπουμ με την ΑΕΜΝΗ στη Ιωνική Τράπεζα. Και σε αυτό το πλαίσιο της προτείνει το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων της Χρηματικής Τράπεζας να εκδώσει ένα βιβλίο με χορηγό την ίδια. Τους προτείνει το Αρμενίζοντας το Χρόνο, το Πλοίο στην Ελληνική Τέχνη, με συγγραφέα την Έλση Παθάρη, και αργότερα το Χρυσάφι του Κόσμου, με συγγραφέα τον Γιώργο Χρουμουζιάδη. Πρόεδρος τότε στη Χρηματική Τράπεζα ήταν ο Βασίλης Δάπανος, ο οποίος μάλιστα της προσέφερε και μια ανέλπιστη βοήθεια, για το οποίο μπορεί υπάρχει ένα ανέκδοτο που θα μας το πει ήδη αργότερα. Κάποια στιγμή η Ραχήλ εκδίδει τον κατάλογο της Αρχαιολογικής Συλλογής του Κύπριου συλλέκτη του Δημήτρη Πιερίδη, ο οποίος την συστήνει στο Σπύρο Μερκούρη, που βρίσκεται εδώ, προκειμένου να εκδώσει τον κατάλογο για την Τρία που θα συνόδευε την πρώτη μεγάλη έκθεση της Αθήνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, εποχή 1985. Μια συνεργασία απαιτητική, καθώς θα έπρεπε να κάνει ένα βιβλίο σε τρεις γλώσσες μέσα σε 25 μέρες. Φωτογράφηση έγινε στο Τελωνείο μέσα σε ένα κοντέινερ που έφερναν κάποια αντικείμενα από τη Γερμανία. Η Ραχήλ όμως μπορούσε να ανταπεξέλθει αυτά τα πιεστικά μέτρα που επέβαλαν οι Γερμανοί τότε. Ακολούθησε στη Royal Academy of Arts στο Λονδίνο ο κατάλογος για την έκθεση με τίτλο From Byzantium to El Greco, που πούλησε 9.000 αντίτυπα. Η Ραχήλ γενικά δημιούργησε πολλούς μεγάλους καταλόγους για εκθέσεις που οργανώθηκαν στο εξωτερικό για λογαριασμό του Υπουργείου Πολιτισμού, από το Σπύρο Μερκούρη και το Γενικό Έφορο Αρχαιοτήτων Γιάννη Τζεδάκη. Οι κατάλογοι είχε μία αιμονή να γίνονται πάντοτε στην Ελλάδα, περνούσαν βέβαια από εξολογιστικό έλεγχο στο εξωτερικό, αλλά ήταν δουλειά που γινόταν όλοι εδώ με την προσωπική εποπτεία της Ραχήλ. Τρεις από τις εκδόσεις των εκδόσεων Καπών βραβεύτηκαν την Ακαδημία Αθηνών. Η Μαγνησία, όπως είπαμε, του Γιώργου Χουρμουζιάδη, του Γιώτα Σατζακά και του Κίτσου Μακρύ, τα Γλυπτά του Αρχαιολογικού Μουσείου του Νίκου Καλτσά και η Νεκρόπολης του Κονούρ του Βίκτορα Σαραγιαννίδη. Το 2010 η Ακαδημία Αθηνών βραβεύει τη Ραχήλ Καπών για το σύνολο του καλλιτεχνικού του έργου στον τομέα των επιστημονικών εκδόσεων και δημοσιεύσεων των μνημείων του ελληνικού παρελθόντος, με την επισήμανση ότι κατόρθωσε να προσδώσει νέα μορφή στα βιβλία τέχνης και αρχαιολογίας. Πολλά από τα βιβλία των εκδόσεων Καπών συνεκδόθηκαν με το Μουσείο Getty του Λος Άντζελες, για ένα εκ των οποίων τις μεγάλες τιμές της ελληνικής αρχαιολογίας αφιέρωσαν εγκομιαστικά ο άρθρο η New York Times. Ένα από τα πρόσφατα βιβλία της που μου έδειξε με περηφάνεια και μάλιστα μου σήμερα μην ξεχάσεις να το πεις αυτό, είναι το The Aegean World, το βιβλίο που έγινε μετά από τιμητική πρόταση από το Μουσείο Ασμόλιαν του Πανεπιστήμιου της Οξφόρδης. Προσωπικά βέβαια θα ξεχώριζα το βιβλίο με την αποκατεστημένη καπέλα Ξιστίνα του Heinrich Pfeiffer. Μια ιδιαίτερη ιστορία έχει και η έκδοση του βιβλίου του φωτογράφου Τάκη Τλούπα, που ήταν συντοπίτη της και μπορεί να σου το πει η ίδια λίγο αργότερα. Τέλος, αγαπημένο βιβλίο είναι το Στερνοπέδι της, τα ψηφιδωτά της Θεσσαλονίκης, με συγγραφή στην Ευτυχία Κουρκουτίδου, τη Χρυσάνθη Τσιούμη και τον Χαράλα Μπουμπακιρτζή, με το παράπονο πως δεν υπήρξε από κανένα θεσμό μέχρι στιγμής ενδιαφέρον για ένα τέτοιο σπάνιο βιβλίο. Μην φανταστείτε όμως ότι η εργασία της Ραχήλ ήταν μια κυριλάτη απασχόληση. Είχε πολύ τρέξιμο, άγχος, τυπογραφία, μελάνια, σχέδια, λινοτυπίες, διαχωρισμούς. Αυτά είναι που όριζαν τη ζωή της και σε αυτή την πορεία συνεργάστηκε με εξαίρετους ανθρώπους και συμφωνήσαμε ότι θα έπρεπε τουλάχιστον να μνημονεύσουμε σε αυτήν την εκδήλωση τους τυπογράφους, όπως τον Στράτο Παναγόπουλο που δούλευε τη στοιχειοθεσία στα τυπογραφία της εκδοτικής Αθηνών, το Θανάση Πετρουλάκη με μονόχρωμη μηχανή, το Δανίλη στα Καμίνια, η επικοινωνία με το Σάβα Κεφαλά, ο Μούτσι στη βιβλιοδεσία και μετά ο Ηλιόπουλος μέχρι σήμερα. Κάποια βιβλία της τα τύπωσε στην Ιταλία,
Και όταν τη ρώτησα, μου είπε: όχι, δεν κάνουν και καλύτερη δουλειά, αλλά έχουν άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά που μας βολεύουν, μεγάλα χαρτιά κτλ. Τέτοια ήταν η εκτύπωση που έκανε και στα ψηφιδωτά της Θεσσαλονίκης. Κοιτάω τον κατάλογο των εκδόσεων Καπών. 600 τίτλοι, ένας θησαυρός. Εκτός από αυτά που ανάφερα, ήδη ξεχωρίζω και άλλα ιδιαίτερα βιβλία και ο καθένας θα μπορούσε να πει ποια είναι τα αγαπημένα του. Αλλά είναι και μερικά που είναι ιδιαίτερα και δίνουν όψη μιας ζωής και μιας εποχής που πιθανόν δεν θα την βλέπαμε αλλιώς, όπως το Τατόε του Σταματόπουλου, ο Τρικούπης της Λίδιας Τρίχα, το Ενθύμιο της Ζωής της Εβραϊκής Κοινότητας και τελευταία το συγκλονιστικό για μένα η διάσωση της Καρίνας Λάμψα και του Ιακώβ Σιμπή ή το Σπασμένο Παιχνίδι με την τελευταία συνέντευξη του Κώστα Ξελού και ένα ιδιαίτερο το Μετοχές και Ομόλογα από τη Μακεδονία 1870-1940 και επίσης τα σχέδια από την Προκειμένα της Σμύρνης, το βιβλίο που ετοιμάζει ήδη και θα βγει σε λίγο. Και άλλα πολλά που προσφέρουν κατά κάποιο τρόπο μια βεντάλια θεματολογίας. Ευγνωμονούμε λοιπόν τη Ραχήλ και τον Μωυσή Καπών για αυτή την προσφορά τους στο εκδοτικό τοπίο και τους ευχόμαστε και άλλες πολλές πολλές εκδόσεις. Ευχαριστώ. Όμως τη Ραχήλ υπάρχουν άνθρωποι που την ξέρουν πολύ καλύτερα από μένα. Εγώ παρουσίασα απλώς ένα πραγματολογικό υλικό. Είναι εδώ οι άνθρωποι που είναι φίλοι της και μετά συνεργάτες και γι' αυτό επιλέξαμε να είναι όλοι στο πάνελ. Δεν ξέρω ποιος θα ήθελε να ξεκινήσει και να πει δύο κουβέντες για τη συνεργασία του με τις εκδόσεις Καπών. Ποιος Σταματόπουλος, γιατί όχι, είναι ο πιο τολμηρός. Εμείς οι ιστορικοί ξέρουμε ότι για το κάθε πράγμα υπάρχουν τουλάχιστον δύο εκδοχές. Η δική μας και, τον και η άλλη. Και τον άλλον. Η δική μας είναι η αληθινή. Τον άλλον σας αφήνουμε ευθύνη. Το ίδιο σημαίνει και για την νοημία μου με τη Ραχή. Υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία είναι ότι εμφανίζεται κατά χείμωνα ένας κουκουλωμένος άνθρωπος με μια καπαρδίνα, κασκόλ, διότι και τα συμπαραβατούντα και της προτείνει μια συνεργασία για το βιβλίο του Τατοίου, το χρονικό Τατοίου. Ακόμα δεν ξέρουμε ποιος ήταν αυτός ο μυστηριώδης, το μυστηριώδης αυτό alter ego. Εγώ ξέρω το εξής, ότι ήταν καλοκαίρι, ότι είχα απερπισμένος, είχα πάει μια φίλη μου στο Γύθιο, και έχω την κακή συνήθεια, την οποία δεν θα διαπιστώσω όμως σήμερα, να μιλάω πολύ. Λοιπόν, πήγαμε μέχρι το Γύθιο και γυρίσαμε, περάσαμε από το Γεράκι, όπου ήταν τις Βυζαντινές Εκκλησίες και τα λοιπά, και δεν άνοιξα το στόμα. Ήμουνα σκασμένος, κυριολεκτικά. Και ήμουνα σκασμένος, διότι προσπαθούσα, είχα δουλέψει 5,5 χρόνια για το χρονικό του Τατοίου, 5,5 χρόνια κάθε μέρα, επί πολλές ώρες, και είχα αντιμετώπιζα τεράστιες δυσκολίες στο να βρω εκδότη. Τα χρόνια έχουν αλλάξει σήμερα, αλλά τότε τα χρόνια ήταν αλλιώτικα. Λοιπόν, και το βράδυ ήμουν καλεσμένος σε φίλους να δούμε ένα έργο στα Εξάρχεια και δίπλα είχε ένα εστιατόριο και τους έλεγα την αγωνία μου, αν θέλετε, και την απελπισία μου. Και μου λένε, μα γιατί δεν πάει να δεις τις εκδόσεις Καπών. Ντρέπομαι, αλλά πρώτη φορά τις άκουγα. Λοιπόν, την άλλη μέρα μου δώσαν τη διεύθυνση, χτυπάω το κουδούνι, ανοίγει η Ραχήλ. Σε μισή ώρα είχαμε δώσει τα χέρια, είχαμε συμφωνήσει και το βιβλίο μπήκε μπρος. Την επομένη ή λίγες μέρες μετά έφερα το βιβλίο. Ήταν 1.800 δακτυλογραφημένες σελίδες. Γέμισε όλο το δωμάτιο. Μας έπιασε, την έπιασε. Πανικός. Στην συνέχεια, διαπίστωσε ότι είχα κάνει μάλλον οικοκυρεμένη δουλειά και από εκεί πέρα το βιβλίο έτρεξε και δεν είχαμε κανένα πρόβλημα μέχρι το τέλος. Εγώ διατηρώ μία... Πρέπει να πω ότι οι μήνες αυτή της συνεργασίας μας ήσαν από τις καλύτερες περιόδους της ζωής μου.
Και πρέπει να πω ότι, χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες, ένα από τα πράγματα που έτσι βαθύτατα εξετίμησα στη Ραχείο ήταν ότι ακριβώς αυτό που λέμε, ότι το καλύτερο είναι ο εχθρός του καλού, μας παρουσίαζε πράγματα, μου παρουσίαζε μία σελίδα, ένα σελιδοποιημένο κείμενο, το οποίο εγώ το έψηκα τέλειο. Λοιπόν, και έτσι έλεγα, Ραχείλ, με τις ευλογίες μου. Την άλλη μέρα είχε πλήρως ανατραπεί και ήταν φυσικά πολύ καλύτερο. Και μετά, και πάλι δεν ήταν ευχαριστημένη. Και το έκανε για τρίτη φορά. Μιλούμε για ένα βιβλίο, όπου σε διπλές στήλες, ο πρώτος τόμος είναι κοντά στις 500 σελίδες και ο δεύτερος ξεπερνά τις 400, έτσι. Ήταν μια τεράστια δουλειά. Κάτι που πάντα μου έκανε εντύπωση στη Ραχείλ είναι ένα είδος ήσυχης, σταθερής, ανυποχώρητης πίεσης που ασκεί, χωρίς να αισθάνεσαι ότι καταδυναστεύεσαι, αλλά μέσα σου ξέρεις ότι δεν μπορείς να ξεφύγεις. Λοιπόν, αυτό είναι, πώς να σας πω, είναι κάτι το οποίο και γίνεται με ένα τέτοιο τρόπο που δεν είναι σαν ασκητής, το θεωρείς σχεδόν φυσικό και σχεδόν το περιμένεις. Είναι ένα είδος έτσι, μαζοχισμού εκ μέρους, νομίζω ότι δεν είμαι ο μόνος που το αισθάνεται, αυτή μου παίρνει τώρα δεξιά κάποια σχόλια, δεν είμαι ο μόνος που το αισθάνεται αυτό. Αλλά οπωσδήποτε είναι ένα από τα χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι με αυτά σας έδωσα ένα γενικό κλίμα. Σας λέω με κάθε ειλικρίνεια ότι εύχομαι να είναι πολλά στο μέλλον τα βιβλία που θα κάνω με την Ραχείλ. Και επίσης πρέπει να πω ότι η άλλη νότα στο γραφείο της Ραχείλ είναι ο Μωυσής. Λοιπόν, οι δύο συμπληρώνονται εξαίσια. Και για μας η Ραχείλ είναι αυστηρή. Ο Μωυσής είναι το αντίθετο του αυστηρού. Έτσι. Λοιπόν, το λέω έτσι με μεγάλη ευγνωμοσύνη για εκείνον. Έτσι. Αποτελούν ένα θαυμάσιο τέρι εργασίας, έτσι, όχι μόνο στη ζωή, το οποίο είναι ιδιαίτερα ευχάριστο για τους συνεργάτες τους. Έτσι, θα τελειώσω εδώ και θα παρέμβω στη συνέχεια στη συζήτηση, αν χρειαστεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, επειδή αυτό που είχε τις αντιρρήσεις εδώ ήταν η κυρία Τούρτο που θα πρέπει αναγκαστικά να πάρει τον λόγο. Ναι, δεν είχαν αντιρρήσεις, διότι συμφωνούμε στην τελειομανία της Ραχείλ. Mm. Βέβαια, ο καθένας αντιδρά διαφορετικά. Εγώ, για παράδειγμα, αντιδρώ με έναν άλλο τρόπο. Εγώ την απείλησα ότι θα της κόψω την καλημέρα. Ήταν το 1997, αν θυμάμαι, όπου ετοιμάζαμε τους περιπάτους με την αείμνηστη την Ευτυχία την Νικολαίδου, είχαμε γράψει το κείμενο, περίπατη στην Ιδρυτινή Θεσσαλονίκη. Είναι ένας οδηγός για την ιστορία και την τέχνη των μνημείων των Βυζαντινών της Θεσσαλονίκης. Το κείμενο είχε τελειώσει, το βιβλίο είχε τελειώσει και κολλήσαμε στο εξώφυλλο. Το εξώφυλλο καθυστερούσε απαράδεκτα πολύ. Εγώ το Μάιο ήταν να πάω σε ένα συνέδριο και της είχα πει ότι θα πρέπει να είναι τότε έτοιμο. Παρ' όλα αυτά, τα δοκίμια διαδεχόταν το ένα το άλλο. Το εξώφυλλο έχει έναν άγγελο από τα ψηφιδωτά της Αγίας Σοφίας. Τα ψηφιδωτά είναι μεγάλη η αγάπη της Ραχείλ, όπου το χρυσό φόντο σιγά σιγά ισχωρεί και χάνεται μέσα σε ένα, θα το έλεγα, μπλε του στερεώματος. Λοιπόν, κάτι δεν της κολλούσε εκεί καλά. Οπότε της είπα ότι εάν δεν το έχεις τότε, δεν θυμάμαι τώρα, 4 Μαΐου, κάτι τέτοιο, δεν θα σου κόψω την καλημέρα, το θυμάμαι και νομίζω το θυμάται και η ίδια πολύ καλά, γιατί ξέρει ότι δεν αστειεύομαι.
Και επειδή προφανώς ήθελε να συνεχίσουμε να λέμε, να μιλάμε και να λέμε καλημέρες, μόνο έτσι πίστηκε να δώσει ένα τέλος. Θέλω να πω ότι αυτή η αιμονή που έχει στην ποιότητα και στη λεπτομέρεια είναι μερικές φορές που γίνεται... καταπιεστική και θα έλεγα και αντιπαραγωγική. Πείτε τα όλα, είναι η στιγμή. Ναι. Μα, αλλά για να μην αρχίσω με στραβά, εγώ τη Ραχήλ τη γνώρισα πριν 29 χρόνια, το 1985, στη Θεσσαλονίκη. Ήταν η χρονιά που η πόλη ετοιμαζόταν για τους εορτασμούς των 3.300 χρόνων από την ίδρυσή της και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού συμμετείχαν και αυτές στους εορτασμούς με την οργάνωση εκθέσεων και άλλων εκδηλώσεων. Η ενάτια φορέα στην οποία υπηρετούσα τότε ως επιμελήτρια οργάνωνε μία έκθεση για την Βυζαντινή Θεσσαλονίκη στο Λευκό Πύργο, το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού δεν υπήρχε τότε και μου είχε ανατεθεί ο κατάλογος της έκθεσης. Οπότε συναντήθηκα με τον πρόεδρο του ΤΑΠ, τον κύριο Οικονομίδη, για να συζητήσουμε τα της έκδοσης και στη συνάντηση αυτή ήταν και μια νεαρή γυναίκα στην οποία είχε αναθέσει το ΤΑΠ την εκδοτική και καλλιτεχνική επιμέλεια όλων των σχετικών εντύπων. Εκείνο που θυμάμαι εγώ από αυτή τη συνάντηση ήταν η καθηλωτική ομορφιά της Ραχήλ. Μια ομορφιά η οποία ήταν σαν να έβλεπα Φαγιούμα, που συνδύαζε το κάλος της μορφής με μια πνευματικότητα αλλά και με μια αδιόρατη θλίψη. Βέβαια γρήγορα διαπίστωσα ότι διέθετα και πολλά άλλα προσόντα όπως έναν αυστηρό επαγγελματισμό και αυτό για το οποίο μόλις μίλησε ο κύριος Σταματόπουλος και εγώ από μια άλλη πλευρά, αυτή την αιμονή στην ποιότητα. Η συνεργασία πήγε πολύ καλά, ο κατάλογος βγήκε πολύ ωραίος και έτσι ξεκίνησε η συνεργασία της Ραχήλ και των εκδόσεων Καπών στην αρχή με την Ενάτια Φορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και στη συνέχεια με το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Βγήκανε μία σειρά καταλόγων. Εκείνο που θέλω να πω για τη Ραχήλ είναι ότι έχει μία μοναδική αίσθηση του χρώματος και των αποχρώσεων, όπως επίσης και της υφής των υλικών. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν πρόκειται να γίνουν για κάποια έκδοση με έργα βυζαντινής τέχνης. Διότι η βυζαντινή αισθητική είχε μία ιδιαίτερη προτίμηση στο χρώμα και στη λάμψη. Και εκφράζεται με τον καλύτερο τρόπο αυτά στα ψηφιδωτά. Τα ψηφιδωτά με την και κυρίως τα εντύχια ψηφιδωτά. Τα ψηφιδωτά με την πολυχρωμία τους και τις χρυσές ψηφίδες του φόντου, τα οποία έχουν σκοπό όχι να πιάσουν, να φυλακίσουν το φως, το φυσικό που έρχεται, και να γίνει μέσω της χρυσής ψηφίδας η αντανάκλαση μέσα στην εκκλησία, ώστε να δημιουργηθεί μία υπερκόσμια ατμόσφαιρα, για να αποδοθούν σε μία έκδοση, θέλουν πραγματικά αυτή την αιμονή για την οποία όλοι μιλήσαμε. Και πιστεύω ότι το βιβλίο για τα ψηφιδωτά της Θεσσαλονίκης δεν θα μπορούσε κανένας άλλος να το αποδώσει καλύτερα παρά η Ραχήλ. Λοιπόν,
ακούσουμε τώρα έναν επίσης πολύ στενό συνεργάτη, τον Άντο Βαλαβάνη, ο οποίος και αυτός ξέρει πολύ καλά τη Ραχή και τον Έσχη. Ο Πόντος Δεύος Καπών είναι για πρώτα φίλος και μετά συνεργάτης. Κάτι που ισχύει ακόμα και σήμερα, γι' αυτό καμιά φορά όταν έχουμε πολύ καιρό να ειδωθούμε, λέμε δεν κάνουμε κανένα βιβλίο για να αρχίσουμε να βλεπόμαστε. Γνωρίστηκα μαζί τους λίγο μετά το 2000, όταν έφτιαχναν μαζί με τους αρχαιολόγους της Τρίτης Εφορίας Αρχαιοτήτων και του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης το βιβλίο «Η πόλη κάτω από την πόλη», που ήταν η δημοσίευση των ευρημάτων από τις ανασκαφές του μετρό. Σε μια ερώτησή τους, τι έχεις, τι σκέφτεσαι, τι σ' αρέσει να κάνεις, τι θέλεις να κάνουμε μαζί για να ξεκινήσουμε μια επαγγελματική συνεργασία. Επειδή από αρκετά χρόνια και από υστεροβουλία, λίγο πριν το 2000, είχα αρχίσει να διδάσκω στο Πανεπιστήμιο αρχαιοελληνικό αθλητισμό, τους πρότεινα με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 να κάνουμε ένα βιβλίο για τον αρχαιοελληνικό αθλητισμό, το οποίο έγινε σε συνέκδοση με το Μουσείο Γκετή του Λος Άντζελες, Ιερά και Αγώνες στην Αρχαία Ελλάδα. Το επόμενο σχέδιο που πάντα ονειρευόμουν και τελικά με τη βοήθειά τους ολοκληρώθηκε το 2007 ήταν το βιβλίο «Μεγάλες στιγμές της ελληνικής αρχαιολογίας». Είναι μια ιστορία των μεγάλων ανασκαφών με τη χρονολογική παράθεση των οποίων παρουσιάζεται και όλη η ιστορία της αρχαιολογίας και των ανασκαφών στην Ελλάδα. Αυτό το βιβλίο σκεφτόμουν να το ήθελα να το γράψω μόνος μου, θέλοντας να κάνω πιο πολύ, όχι τόσο επιστήμη, όσο κουτσομπολιό, τα προσωπικά των αρχαιολόγων, κάποια πράγματα που η παραρχαιολογία. Μόλις το άκουσαν αυτό, το άκουσε ο Ραχίλη, λέει, δεν μου αρέσει αυτή η ιδέα του κουτσομπολιού, δεν θέλω τέτοιο πράγμα, το κάνω επιστημονικό. Και νομίζω ότι θα είναι καλύτερο, λέει η Ραχίλη, να μην το γράψεις εσύ μόνος, να αναλάβει ο κάθε ανασκαφέας ένα κομμάτι και να το παρουσιάσει, φυσικά με τις προδιαγραφές που θα έχεις ορίσει εσύ. Και έτσι θα έχουμε και μεγαλύτερη άνεση στην προσφορά φωτογραφικού υλικού κλπ. Ενώ εκείνη την ώρα μου κακοφάνηκε, γιατί αλλιώς είχα σκεφτεί το βιβλίο, τελικά αυτή η επιλογή της δικαιώθηκε απολύτως. Έγινε ένα βιβλίο που το συνέγραψαν 20 από τους μεγαλύτερους αρχαιολόγους της εποχής μας, και τελικά και αυτό είχε την τύχη να εκδοθεί και στην Αμερική σε συνεργασία με το Μουσείο Πολ Γκετή. Αυτό που έχω να θυμάμαι από τις πολλές συνεργασίες μας, τις πολύ ωραίες συνεργασίες μας, είναι πρώτα-πρώτα να κάθομαι δίπλα στον Μωυσή και να στείλουμε το βιβλίο, το κασέ του βιβλίου στον υπολογιστή. Για μένα μεγάλο σχολείο. Μάθημα αισθητικής, η σχέση των κειμένων με τις εικόνες, η σχέση των χρωμάτων στα σαλόνια, οι μικρές έξυπνες τα αρχιγράμματα, οι σελιδοδείκτες, όλα αυτά τα πράγματα, οποία όποιος έχει μπροστά του ένα τελειωμένο βιβλίο, δεν φαντάζεται τι κόπος υπάρχει μέχρι αυτό να πάρει την τελική του μορφή. Πολλές φορές, ενώ είχαμε δουλέψει με τον Μωυσή πολλές ώρες, εμφανιζόταν η Ραχίλη. Έλεγε, για να δω τι κάνατε. Καταστροφή. Δείχναμε λοιπόν εμείς τη δουλειά μας και έλεγε, α, δεν μου αρέσει αυτό, να το αλλάξουμε. Και τότε και οι δύο βέβαια, επειδή την αγαπάμε, αλλά όχι μόνο αυτό, σεβόμαστε και την αυθεντία της. Γιατί η συντριπτική πλειονότητα από τις επιλογές της τελικά αποδεικνύεται σωστή. Έτσι είναι οι σπουδαίοι άνθρωποι, έτσι είναι οι σπουδαίοι δημιουργοί. Το άλλο πράγμα που θυμάμαι από τη Ραχίλη και τον Μωυσή, το είπαν και οι άλλοι συνάδελφοι, είναι η επιμονή τους στην ποιότητα. Από την αρχή μέχρι το τέλος.
από την επιλογή του χαρτιού μέχρι το ράντζο που έπαιρνε η Ραχή στα τυπογραφεία και ήταν παρούσα στην κάθε εκτύπωση. Χαρακτηριστικό είναι το εξής για την μανία της με την τελειότητα. Όταν πρωτοβγήκαν οι ψηφιακές φωτογραφίες, αρνούνταν να τις βάλει στα βιβλία. Επέμενε στο φιλμ, επέμενε στον παλιό τρόπο απεικόνησης, γιατί πίστευε ότι μόνο αυτός αποδίδει με ευκρίνεια και κάλυπτε τις αισθητικές της απαιτήσεις. Και ο Μωυσής και εγώ λέγαμε, έλα βρε παιδάκι μου, μια χαρά είναι η φωτογραφία. Και λέει, όχι, θα βγάλουμε άλλη και όχι την ψηφιακή. Και νομίζω, αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, ότι σε μια τέτοια εποχή, εποχή μεγάλων εκπτώσεων στα πάντα, το να επιμένει κάποιος να κάνει τη δουλειά του άψογα, να προσπαθεί να πετύχει την αριστεία και την τελειότητα, είναι μια προσφορά που εκτός από τις πρακτικές έχει και ηθικές διαστάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Πάντο Παλαμάνη. Δώσε το λόγο τώρα στον αρχιτέκτονα Γιάννη τον Παπαϊωάννη, ο οποίος είναι πιο προετοιμασμένος. Τι είμαι? Δεν είμαι καθόλου προετοιμασμένος, γιατί είναι τόσα πολλά και τόσο ουσιαστικά αυτά που υποθήκανε, που αναγκαστικά θα πρέπει να φιλτράρω και να μην ξαναπώ πρώτα απ' όλα τα πολύ ουσιώδη που ήδη υπόθηκαν. Σε γενικές γραμμές δόθηκε η ιστορία αυτών των δύο ανθρώπων, της Ραχήλ και του Μωυσή, τους οποίους εγώ έχω την ευτυχία να τους γνωρίζω όταν βλέπω 40 χρόνια εκδόσεις, μπορώ από κάτω με υποσημείωση να βάλω 40 χρόνια φιλία. Διότι παρόλο που δεν μου φαίνεται, είμαι τόσο παλιός φίλος και αυτή η μακρόχρονη φιλία μου επιτρέπει να πω και μερικά πράγματα τα οποία δεν συμπληρώνουν, αλλά δίνουν, αν θέλετε, το κλίμα και την ατμόσφαιρα μέσα από την οποία δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ ξέρω τη Ραχήλ από την εποχή που έκανε ελεύθερη συνεργασία και με την εκδοτική Αθηνών και με τον εκδοτικό Οικοραγιά. Να σημειώσουμε ότι και το δικό μου πρώτο βιβλίο βγήκε στις εκδόσεις Μέλισσα το 1975 και θυμάμαι μάλιστα και το ότι η Ραχήλ είχε μεσολαβήσει να πάρω την συγγραφή για ένα βιβλίο των Βενιαμίν και Ζακ Ισαΐα, τους οποίους ανέφερε, το 1976 με θέμα τη Σαντορίνη. Βέβαια το βιβλίο αυτό πάρα πολύ γρήγορα βγήκε εκτός πραγματικότητος, γιατί γράφτηκε όταν δεν υπήρχε αεροδρόμιο, όταν δεν υπήρχε λιμάνι του Αθηνιού, όταν η Σαντορίνη ήταν Σαντορίνη και όχι αυτό το κατάντημα Σαντορίνης που την κατάντησε η τουριστική αξιοποίηση. Θέλω να αναφερθώ μέσα από τη φιλία μου στις δεκάδες σημαντικών ανθρώπων που φιλοξενήθηκαν σε ένα μέρος που ήταν παράλληλο με το γραφείο, τα καλοκαίρια τουλάχιστον, το κτήμα του Πηλίου. Νομίζω ότι όλοι λίγο οι πολύ κοντινοί φίλοι και πάρα πολλοί από τους παριστάμενους έχουν συνυπάρξει με μια αγαστή σύμπνοια και μέσα από ευτράπελα και σοβαρά αναμεμειγμένα στο στήσιμο αυτών των βιβλίων. Αυτή η μαγνησία ήταν ένα πανηγύρι. Εγώ θυμάμαι ότι επειδή επέμενα σε κάποιους συγγραφείς και τα λοιπά, με είχαν ονομάσει Ιωάννη Ρηματισίδη εξ ονόματος ενός από τους της βιβλιογραφίας. Και αφού δουλεύαμε σκληρά το βιβλίο, στη συνέχεια διασκεδάζαμε με τους τρόπους που μας επέτρεπε τότε η νιώτη μας και πάνω απ' όλα μέσα σε μία φιλοξενία, μέσα σε μία αγάπη, μέσα σε μία σύμπνοια που συνεχίστηκε όλα αυτά τα χρόνια και που όλοι την ξέρουν πάρα πολύ καλά και πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή διερμηνεύω σε πολύ μεγάλο βαθμό τα αισθήματα όλων των ανθρώπων, όπου βγαίνει το εξής συμπέρασμα, ότι η αισθητική δεν δηλούται. Η αισθητική είναι μία έμπρακτη καθημερινότητα, ένας τρόπος ζωής, ένας τρόπος συμπεριφοράς, ένας τρόπος κοινωνικής τοποθέτησης και στάσης,
που ενώνει τους ανθρώπους. Η αισθητική δεν μας δόθηκε για να διαφέρουμε. Η αισθητική μας δόθηκε για να μπορούμε να έρθουμε κοντύτερα ο ένας στον άλλον. Και μέσα από όλα τα βιβλία και μέσα από την τεράστια επιστημονική βαρύτητα την οποία έχουν τα έργα των ειδικών, και όσοι μίλησαν εδώ πέρα είναι ιδιαίτερα ειδικοί, νομίζω ότι θα συμφωνήσουν ότι μέσα σε αυτό το κλίμα δημιουργήθηκαν και στενές πνευματικές φιλίες αδιατάραχτες. Για να μην αναφερόμαστε μόνο σε ύμνους, να πούμε ότι η Ραχήλ ειδικά έχει και ένα μεγάλο λάθος, ένα μεγάλο μειονέκτημα. Όταν κάνει προϋπολογισμό για να πάρει μία δουλειά, ποτέ δεν μετράει τις ώρες των κόπων και ποτέ δεν τις βάζει μέσα στον προϋπολογισμό του έργου. Με άλλα λόγια, το ξανάπανε βέβαια όλοι οι συνάδελφοι για την επίμονη προσήλωσή της πάνω στην τελειότητα. Αυτή όμως η τελειότητα ξέρουμε όλοι ότι κοστίζει πάρα πολύ, δεν μπαίνει στους προϋπολογισμούς, και αυτό και κάποια βιβλία παρουσίασαν τέτοιο πρόβλημα, γιατί ακριβώς διετέθησαν πολύ περισσότερες ώρες γι' αυτά. Ποτέ όμως αυτές οι ώρες δεν μετρήθηκαν. Το ακαταπώνητο, αυτό το χαρακτηριστικό, είναι στους ανθρώπους που πιστεύουν σε κάτι. Επίσης να πω ότι η Ραχήλ, προερχόμενη από τη Λάρισα, δεν ξέχασε ποτέ ούτε τις ρίζες της, ούτε τους στόχους της. Οι εκδόσεις Καπών δεν είναι μόνο η Μαγνησία, δεν είναι μόνο τα Λιθανάγλυφα, δεν είναι μόνο η Λάρισα, δεν είναι μόνο ο κόσμος του Τάκη Τλούπα, και αναφέρω αυτά τα βιβλία μόνο και μόνο για να κάνω τις αναφορές στη Θεσσαλία. Ένας άνθρωπος ο οποίος σέβεται τον τόπο του, ένας άνθρωπος ο οποίος αναγνωρίζει τις ρίζες του, μπορεί να πάει πάρα πολύ μακριά. Υπόθηκε και από τον Πάνο, ιδιαίτερα τον Παλαβάνη, για την διαισθητική γνώση και το ένθιτο ένστικτο, το οποίο αποτέλεσε το υπόστρωμα πάνω στο οποίο υφάνθηκε η μακροχρόνια εμπειρία. Όμως, με την ιδιότητα του αρχιτέκτονα, θα μου επιτρέψετε να κάνω κάποια σχόλια και για τη δουλειά του Μωυσή, η οποία είναι εξίσου σημαντική και εξίσου βαριά με την δουλειά της Ραχήλ μέσα σε αυτή την κοινή συντροφική συνεχή προσπάθεια. Είπαμε την ιδιότητα του αρχιτέκτονα, γιατί ίσως θα έπρεπε να τονίσω ότι ο Μωυσής για πάρα πολλά χρόνια υπήρξε ένας πάρα πολύ άξιος διακοσμητής. Είναι ακόμα διακοσμητής, θέλω να πω, δούλεψε πάρα πολύ στον χώρο της διακόσμησης με πάρα πολύ σημαντική υποδομή. Ξεκίνησε από τη σχολή Βακαλό και οι ευαισθησίες μου εκεί πέρα πάλι συμπλέουν, γιατί εγώ υπηρέτησα 30 χρόνια στη σχολή Βακαλό, όπου ο Μωυσής αποφύτησε με άριστα, από όπου αποφύτησε με άριστα, και ξέρω πάρα πολύ καλά και τη γνώμη της Ελένης Βακαλό για τον Μωυσή και την αγάπη που της είχε, και μπορώ μάλιστα να καταθέσω και για την ότι απευθυνθήκαμε στο Μωυσή να εκθέσει σε μια έκθεση που σας σχολή Βακαλό κάναμε για τους διακεκριμένους αποφύτους της σχολής Βακαλό και το έργο τους. Θέλω λοιπόν για τις εκδόσεις τώρα, βάζοντας τα πράγματα, ότι η υποδομή του επαγγελματία διακοσμητή με τη μακρόχρονη εξοικείωση στις φόρμες και τις ματιέρες τον βοήθησε στη γνώση και την αίσθηση γύρω από τους σπάνιους αρχαιολογικούς θησαυρούς. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κάνω μία αναφορά στη σχέση σκηνογραφίας με διακόσμηση, γιατί είναι προφανής και σε όλους αντιληπτή. Αυτό αποδείχτηκε περίτρανα στο μουσιολογικά άψογο τρόπο που έστησε ο Μωυσής τόσο το βιβλίο, το Μουσείο του Κεραμικού, όσο και το Μουσείο της Οδυσσού. Ο Μωυσής έχει το χάρισμα να συλλαμβάνει πριν καλά-καλά βγουν τα συσκευασμένα έργα από το κοντέινερ τον τρόπο στισίματος και ανάδειξής τους. Έχει τη διέστηση και την γνώση
να αξιοποιήσει τον φυσικό και τον τεχνητό φωτισμό για να τα υπηρετήσει. Έχει τη δύναμη να καταλάβει την συνοχή των ομοειδών εκθεμάτων, όπως και τις αντιστοιχτικές σχέσεις που πρέπει να υπάρξουν ανάμεσα στα εκθέματα για να αναδειχθεί το σύνολο. Ψάχνει να βρει δηλαδή και τις συγγένειες και τις αντιθέσεις. Και έχει την ικανότητα αυτή μέσα από μια χωνεμένη αρχιτεκτονική αντίληψη. Το τονίζω αυτό γιατί αυτή η υποδομή του Μωυσή βοήθησε πάρα πολύ όλες τις εκδόσεις και όλη την εικονογράφηση. Και θυμίζω ότι animation, που σημαίνει ζωντάνεμα της εικόνας, δημιουργική πνοή, φαίνεται και από απειροελάχιστες λεπτομέρειες. Μου κάνει εντύπωση σε ένα από τα κεφαλαιώδη έργα αυτού του εκδοτικού οίκου, που είναι τα Ιερά και Αγώνες του Πάνου Βαλαβάνη. Στον ομφαλό της γης πετάνε δύο αητοί να συναντηθούν, κατά πώς μας λέει η παράδοση. Αυτό το πράγμα ο Μωυσής το έχει ζωντανέψει. Ο τρόπος στα βιβλία της Έλυσης σπαθάρει για τη θάλασσα, ας πούμε, στο Αρμενίζοντας. Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται το πλοίο και τη θάλασσα είναι ένας τρόπος ολοζώντανος. Και έχει αυτή την αδίδακτη γνώση για να τα αναδεικνύει αυτά τα πράγματα. Βεβαίως πάντα υπάρχει η Ραχήλ, η οποία τα τσεκάρει όλα αυτά, διότι αν έπρεπε να πω για τη Ραχήλ μία κουβέντα, θα έλεγα ότι έχει μεταφυσική γνώση. Η Ραχήλ, πάνω από τις γνώσεις τις οποίες απέκτησε δουλεύοντας σαν το σκυλί και όλοι ξέρουν πώς δουλεύει, έχει μία μεταφυσική, έχει ένα τρόπο. Αυτό τον τρόπο μου τον άφησαν στο περιθώριο της συνεργασίας οι ήχοι από τα γιδοπρόβατα και από ένα κοπάδι που κατέβαινε στις παρυφές των βουνών ανάμεσα στη Μιλίνα και το Τρίκερι, μια παραμονή Χριστουγέννων. Δεν χρειαζόμασταν κάλαντα. Είχαμε φτάσει στην ευαισθησία να ακούμε τα κάλαντα μέσα από τα κουδούνια του πυμνίου. Είχαμε φτάσει στην σχέση που υπάρχει ανάμεσα στα αντικείμενα, στον τρόπο που έχουν να στραφταλίζουν και την καθημερινότητα. Θυμάμαι τον τρόπο, και ας είναι καλά εκεί που βρίσκεται ο Γιώργος ο Χουρμουζιάδης, που επέτρεψε στο Μωυσή, σαν διευθυντής του Μουσείου του Βόλου, να παίρνει τα αντικείμενα υψίστης αξίας, τα νεολιθικά κομμάτια, τα σκεύη τα νεολιθικά, να τα πιάνει με τα ίδια του τα χέρια και να τα βγάζει έξω από τις προθήκες και να τα στείνει στην αυλή και να τα φωτίζει μέσα στο φως του ήλιου, σαν αυτά να ήταν τα τσουμπλέκια, και μην το θεωρήσετε πρόστιχη την έκφρασή μου, κάποιας γιαγιάς. Τα χρηστικά αντικείμενα, γιατί όλοι ξέρουμε ότι τα νεολιθικά είναι χρηστικά αντικείμενα, αντικείμενα της καθημερινότητας, αυτά τα πράγματα βγαίναν από τις προθήκες και ερχόντουσαν στο φως του ήλιου. Και αυτό ήταν ένα δοξαστικό στις αιώνιες γιαγιές αυτής της φυλής. Αυτό είναι η ποίηση που υπάρχει μέσα σε όλα τα βιβλία, η οποία διαπερνά όλα τα βιβλία και τα κάνει να συνομιλούν μεταξύ τους, όπως συνομιλήσαμε όλοι εμείς, ή με τον α ή β τρόπο, συγγραφείς, δημιουργοί, με τα υπόλοιπα βιβλία. Όχι με αυτά που γράψαμε, με αυτά που έγραψαν άλλοι. Μας έμαθε αυτό το ζευγάρι να επικοινωνούμε. Έβγαλε τις ανταγωνιστικότητες. Για μένα κανένας δεν ήταν ο σοφός κύριος καθηγητής, μέσα από όλο το σεβασμό που έτρεφα για την επιστημονική του αρματοσιά. Και τελειώνω λέγοντας ότι ο Μωυσής ακόμα τόλμησε κάτι μέσα από το χρώμα, το οποίο το έβαλε μέσα στον τρόπο ανάδειξης των εκθεμάτων. Οι προτάσεις και οι πρωτοβουλίες στα πανέλα φόντου
που ζωντανεύουν ξεφεύγοντας από τα συνηθισμένα, υποβάλλοντας μια ζωηρή και πρωτότυπη και οικία ατμόσφαιρα. Όσοι έχουν επισκεφθεί την έκθεση των φωτογραφιών του Τάκη Τλούπα στο Μουσείο Μπενάκη, ξέρουν πολύ καλά ότι ο Μωυσής τόλμησε να βάλει ένα χρώμα εκθέτοντας μαυρόασπρες φωτογραφίες, και αυτό το χρώμα δεν ήταν παρά η πρότασή του για μια ζωντάνια και για μια απτή προσέγγιση στην καθημερινότητα. Σαν φίλος, νομίζω ότι διερμηνεύω τις γνώμες και τα αισθήματα πάρα πολλών, λέγοντας ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε αυτά τα δύο παιδιά, στη Ραχήλ και τη Μωυσή, και το Μωυσή, που μέσα από όλα αυτά που έκαναν μας πλησίασαν με ανθρώπους και ακόμα μας συμφιλίωσαν σε πολύ μεγάλο βαθμό με τον εαυτό μας. Σας ευχαριστώ. Και με αυτά φτάσαμε στο Μωυσή, όπως καταλάβατε. Οπότε τώρα θα πρέπει να μας πει, για να το ελαφρύνουμε λίγο, πόσο εύκολο είναι να δουλεύεις με κάποιον που έχεις στενή συγγενική σχέση και ταυτόχρονα επαγγελματική. Αν μετά από καλά τις πόντες που πετάξαν και τα αριστερά, δεν ήταν τόσο εύκολο. Ποιο είναι το μυστικό λοιπόν της επιτυχίας, αν υπάρχει. Στα νέα ζευγάρια υπάρχουν τέτοια πράγματα. Το έχουν καταλάβει όλοι ότι δεν είναι εύκολη η σχέση αυτή, αλλά επειδή ο σκοπός είναι κοινός, με αλληλοϋποχωρήσεις φτάνουμε εκεί που πιστεύουμε ότι τελικά είναι το καλύτερο αποτέλεσμα. Γιατί και οι δύο γι' αυτό παλεύουμε. Πάντως εκείνο το οποίο είναι σίγουρο ότι εγώ δεν είχα σχέση από την αρχή με τα βιβλία και την απέκτησα μέσω της Ραχήλ. Οπότε σίγουρα είναι μια πολύ σπουδαία δασκάλα και ίσως και εγώ σε ένα καλός μαθητής. Γιατί είστε και εγώ καλή δασκάλα. Ναι, γιατί το πράγμα ξεκίνησε από την κυρία Δασκαλοπούλου, που ήταν η πρώτη, η οποία εκείνα τα χρόνια ούτε είχαν σπουδάσει αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα, ούτε ήξερε κανείς ότι υπάρχει σπουδή για βιβλία. Η κυρία Δασκαλοπούλου είχε σπουδάσει στο Παρίσι και ήρθε με φρέσκες ιδέες και έκανε αυτό το εκπληκτικό πρώτο εγχείρημα που έγινε με την ιστορία του ελληνικού έθνους, που ήταν τα πρώτα βιβλία αυτού του επίπεδου, τα οποία άνοιξαν τον δρόμο στη Μέλιζα και σε όλες τις άλλες καλής ποιότητας εκδόσεις που ήταν αγαπητικές. Μάλιστα, νομίζω ότι τώρα πρέπει να μας πει και η Ραχήλ μερικά πράγματα. Σίγουρα το να είσαι, το αποφάσεις να φτιάξεις ένα εκδοτικό οίκο εκείνη την περίοδο που υπήρχαν ήδη εκδοτικοί οίκοι και μάλιστα ισχυροί, αλλά όχι τόσο πολύ πάνω στο θέμα του Λευκόματος, αλλά υπήρχε ήδη μια διαμορφωμένη κατά κάποιο τρόπο αγορά. Πόσο εύκολο είναι μια γυναίκα να πει και να γίνει ταυτόχρονα να είναι ερμηνευτής, να είναι επιχειρηματίας, να είναι τυπογράφος, να είναι κυνηγός του καλού κειμένου. Νομίζω έγινε χωρίς να το καταλάβω. Κάνοντας τη Μαγνησία πρώτα, που την έκανα επειδή απλά ήθελα να κάνω ένα βιβλίο για το Βόλο. Μετά έτυχε κάτι άλλο, μετά έτυχε πάλι άλλο. Μετά άρχισα να σκέφτομαι εγώ ότι θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω ένα βιβλίο για το πλοίο. Έτυχε να μιλήσουμε πάλι με την Έλση. Έτυχε πάλι από την Κτηματική Τράπεζα να ζητήσουν μια συνεργασία. Που δεν με ξέραν τότε τα παιδιά της τράπεζας. Είδαν όμως ένα βιβλίο που είχα κάνει στο το Ενθύμιο της Ζωής των Εβραίων της Θεσσαλονίκης και αποφασίσαν είδαν την δουλειά μου, εκτιμήσαν τη δουλειά μου και αποφασίσαν να μου ζητήσουν να συμμετέχουν σε μία έκδοση που θα τους πρότεινα. Μετά κάνοντας το Αρμενίζοντας, είχε μεγάλη επιτυχία, μου προτείνανε να κάνω κάτι άλλο. Σκεφτόμουν πάλι πόσο κακό είναι ο χρυσός και το χρήμα στον κόσμο και το έλεγα στον Γιώργο τον Χρουμουζιάδη, γιατί ήμασταν πολύ φίλοι. Του λέω γράψε το, μου λέει τι να γράψω, λέω αυτό. Και τελικά έτσι λίγο-λίγο έκανα τον εκδοτικό οίκο, γι' αυτό λέω χωρίς να το καταλάβω. Είπα πρωτήτερα
καθές μας λες, ότι υπήρχε ένα μικρό ανέκδοτο σχετικά με τη σχέση με την Κτηματική Τράπεζα και τον Πρόεδρο και τον Σάρη Γιαννίδη. Ναι. Με τον Βίκτορα είχαμε γνωριστεί όταν μου έδωσε υλικό για το Χρυσάφι του Κόσμου. Μετά κάναμε ένα άλλο βιβλίο μαζί, το Πρωτοζωραστισμό, Μαριανή και ο Πρωτοζωραστισμός. Και συναντηθήκαμε με τον Βίκτορα και ήταν απελπισμένος. Τι έχεις, Βίκτορα? Είμαι πολύ στενοχωρημένος, μου το λέει με αυτή τη βαριά προφορά. Τι συμβαίνει? Μου κλέψαν το τρακτέρ. Τρακτέρ, του λέω, σου κλέψανε. Και τώρα δεν μπορώ να κάνω ένα σκαφί, Ραχίλ. Λέω, θες να σου πάρω εγώ ένα τρακτέρ? Μην με δουλεύεις, μου λέει. Λέω, θα δεις, εγώ θα σου βρω λεφτά να πάρεις τρακτέρ. Πάω στο τμήμα δημοσίων σχέσεων στην Κτηματική Τράπεζα. Τους λέω, παιδιά, θα μου κάνετε μια χάρη. Χάρη, τι χάρη? Ένα τρακτέρ να μου αγοράσετε. Αρχίζουν όλοι να γελάνε. Νομίζουν ότι τους δούλευα. Λέω, δεν σας δουλεύω, ένα τρακτέρ θέλω. Σιγά σιγά τους εξήγησα τι συμβαίνει και μου λέει τότε ο διευθυντής των δημοσίων σχέσεων, ο κύριος Κλητοράκης, λέει να πάμε, λέει, στον πρόεδρο, στον κύριο Ράπανο. Πάμε στον πρόεδρο, τον κύριο Ράπανο, του λέμε την ιστορία πάλι για το που του κλέψαν του Σαριανή το τρακτέρ. Συμπτωματικά αυτός είχε σκαφεί εκείνη τη χρονιά, γιατί δεν είχε τρακτέρ, γιατί στην έρημο μόνο το τρακτέρ κυκλοφορούσε. Αυτή ήταν η ιστορία. Είπαν όλοι ότι έχεις αυτή τη μεγάλη σχέση με την πατρίδα, με τη Θεσσαλία και γενικότερα. Υπάρχει αυτή η ιδιαίτερη σχέση με τον Τλούπα, τον φωτογράφο. Θα ήθελα να θες να μας πεις δύο λόγια το πώς βγήκε αυτό το λεύκομα. Με τον Τάκη, όπως γράφω και στον πρόλογο του βιβλίου, δεν τον γνώρισα, με γνώρισε, γιατί η μαμά μου με πήγαινε μωρό και με φωτογράφιζε ο Τάκης. Και σιγά σιγά μεγάλωσε και ο Τάκης, μεγάλωσε και εγώ. Και όταν πια παραμεγάλωσε και εγώ και ο Τάκης, είπαμε ότι θα έπρεπε να κάνουμε ένα βιβλίο με το υλικό που είχε όλα τα χρόνια που φωτογράφιζε. Δεν βρίσκαμε χρήματα, δεν βρίσκαμε χρηματοδότη. Κάποια στιγμή του λέω, Τάκη, θα το κάνουμε το βιβλίο, γιατί μεγάλωνε ο Τάκης και φοβόμουν να μην τυχόν και γίνει κάτι και φύγει. Το είπα στο Γιώργο το Χουρμουζιάδη να γράψει το κείμενο αυτό, το είπα και στον Καρκαγιάννη τον Αντώνη και αυτό συμφώνησε. Ο ένας δεν έγραφε, ο άλλος δεν έγραφε, προσπαθούσα λίγο να οργανώσω το υλικό με το Μωυσή. Τέλος πάντων κάποτε το οργανώσαμε λίγο και κάναμε ένα προσχέδιο. Και ένα πρωί ξυπνάω και λέω στο Μωυσή, φεύγω, πού πας? Στη Λάρισα. Στη Λάρισα, πώς πας στη Λάρισα? Έτσι ξαφνικά λέω, πάω στη Λάρισα. Γιατί πας στη Λάρισα? Να δείξω το δείγμα που κάναμε στον Τάκη. Καλά, μου λέει, δεν περιμένεις να πάμε την άλλη εβδομάδα? Όχι τώρα, φεύγω, πάω στη Λάρισα. Πήρα το κασέ, έφυγα, πήγα στη Λάρισα. Πήγα στον Τάκη, του το έδειξα. Ο Τάκης ο Καημενούλης να μου λέει, πιστεύεις ότι θα καταφέρουμε να το κάνουμε το βιβλίο, Ραχίλ? Του λέω, αποκλείεται να μην το κάνουμε, Τάκη. Θα δεις ότι θα βγει μέσα σε 5 μήνες, θα έχουμε κάνει το βιβλίο. Γύρισα στη Λάρισα, καλά το τι χάρη και δεν λέγεται, γύρισα στη Λάρισα χαρούμενη εγώ που άφησα έναν Τάκη μέσα στην καλή χαρά και στην ευτυχία και σε 10 μέρες με παίρνει ο Αντώνης ο Καρκαγιάννης και μου λέει, ο Τάκης έφυγε. Πού πήγε? Εγώ νόμισα ότι έφυγε, χάθηκε. Γιατί έφευγε από το σπίτι του και, και κάπου δεν γύριζε, τον ψάχναν τέλος πάντων. Τελικά ο Τάκης πέθανε. Αλλά τουλάχιστον έφυγε χαρούμενος ότι το βιβλίο του το είχε δει και ήταν σίγουρος ότι θα έβγαινε. Γιατί ήταν πραγματικά το όνειρο της ζωής του Τάκη να δει ένα βιβλίο. Και ήταν πολύ κακό που δεν το είδε τελικά. Ίσως είναι αυτή η μεταφυσική σχέση που έχεις που λέει εδώ ο Παπαϊωάννου. Δεν σε ρωτήσω κάτι. Άκουσες τι είπαν όλοι, έτσι, ότι ήσουν καταπιεστικοί και τα λοιπά. Έχεις να τους πεις κάτι? Εγώ ποτέ. Σε προβλήματα. Διαφωνώ. Διαφωνεί. Θέλει κάποιος να συμπληρώσει, να τις απαντήσει? Όχι. Ήδης τους έπεισα. Ναι. Σκέφτομαι αν τις ξαναπάω βιβλίο, δεν θα μου το βγάλει. Οπότε εκ των πραγμάτων έχεις το πάνω χέρι. Δεν έχεις το πάνω χέρι? Όχι. Πάντα είναι όλοι μαζί αποφασίζουμε. Τελικά φαίνεται πάντως ότι όλα τα πράγματα για να συντελεστούν πρέπει να υπάρχει μια θεϊκή σύμπνοια ανάμεσα στο όνειρο και στην πραγματικότητα. Ανάμεσα σε αυτό που δεν πιστεύει κανείς ότι θα συμβεί
και απ' την άλλη στην οργανωτικότητα που το επιτελεί και που το φέρνει εις πέρας. Υπάρχει αυτός ο συνδυασμός. Στον όμως το είπε με μια κουβέντα. Με λογισμό και μόνιο. Αυτό είναι όλο. Υπάρχουν σχέδια καινούργια τώρα. Και ποια είναι αυτά. Εγώ είπα μόνο για την προκειμένα τα σχέδια από την της Μύρνης. Τώρα θα προσπαθήσουμε σιγά σιγά να κάνουμε τα βήματά μας λόγω της κατάστασης που επικρατεί στην αγορά του βιβλίου. Γενικότερα υπάρχουν κάποια σχέδια σε μικρότερα βιβλία με αυτά τα καινούργια που ξεκίνησαν να κάνουν τα non-fiction, τα λογοτεχνικά. Και αυτό της Μύρνης θα είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα ασχοληθούμε πολύ δηλαδή για να μπορέσει να βγει και θα επενδύσουμε και πολλά χρήματα επίσης. Θες να πεις ποιοι το σχεδιάζουν, ποιοι είναι οι συντελεστές αυτής της... Όχι, είναι μυστικό. Σχεδόν. Νομίζω ότι έχεις τον κατάλογο. Και μου λέει, θέλω να κάνω τον κατάλογο της Λέγης. Την κοιτάω και της λέω αμέσως, θα τον κάνεις. Εκείνη τη στιγμή κάποιοι συνεργάτες μου, κάτι αρχαιολόγο, είπαν, μα δεν γίνεται, δεν προλαβαίνουμε, δεν μπορούμε να τον κάνουμε. Τότε η Ραχήλ βούρκωσε. Λέω, Ραχήλ, θα τον κάνεις και θα το εισκάβω. Και μπράβο, μέσα σε 25 μέρες έκανε αυτόν τον κατάλογο που είναι ένας από τους ωραιότερους καταλόγους της πολιτιστικής πρωτεύουσας. Από τότε ξεκίνησε μια συνεργασία και σχέση γεμάτη αγάπη, εκτίμηση, σεβασμό, εμπιστοσύνη και κοινά οράματα. Θέλω να τονίσω ότι η εμβέλεια των καταλόγων της Ραχήλ δεν ήταν μόνο στην Ελλάδα, αλλά ήταν και στο εξωτερικό, για μια διεθνή ακτινοβολία. Διαλέγω τέσσερις καταλόγους, γιατί αν αρχίσω να μιλάω δεν τελειώνω με το θέμα. Ο πρώτος ήταν το Βυζάντιο στο Βεργέτο, που έγινε στο Royal Academy του Λονδίνου. Έκανε τέτοια αίσθηση ο καταλόγος αυτό, που επιστήμονες και ενδιαφερόμενοι άνθρωποι και από τον πολιτισμό θέλουν να διαβάσουν αυτά που καταλόγουν. Εξαντλήθηκε σε ελάχιστες μαθήματα. Ο δεύτερος καταλόγος ήταν μία σκηνή για τον Διόνυσο, θεατρικός χώρος και αρχαίωρα. Αυτός ο κατάλογος πήγε σε 12 πόλεις. Τον έφτιανε ανάλογα με τον χαρακτήρα της πόλης. Είχε τρομακτική επιτυχία. 12 πόλεις, Βερολίνο, Λονδίνο, Αμερική, παντού πήγε αυτός ο κατάλογος μαζί με την αίτηση. Ο τρίτος κατάλογος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Είναι η επιρροή του αρχαίου ελληνικού δράματος στην όπερα. Αυτός ο κατάλογος πήγε στο Πεκίνο. Στην όπερα του Πεκίνου, μέσα σε 42 μέρες, τον επισκέφτηκαν 220.000 επισκέπτες. Ήτανε μια τεράστια επιτυχία και ο κατάλογος έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο. Τον αγοράζαν και τον πέτανε μαζί συνεχώς. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο να ακούγεται ένας κατάλογος σε μία αίθουση. Οι θεατές, οι επισκέπτες πάνε, βλέπουν, φεύγουν. Δεν παίρνουν και τον κατάλογο. Εκεί εξαλείφθηκε. Και ο τελευταίος κατάλογος ήταν πριν από
λίγα χρόνια, όταν έκανε το κατάλογο της Δημοκρατίας και η μάχη του Μαραθώνα. Αυτό το κατάλογο τον είδε η Βοστόνη, η πόλη της Βοστόνης. Και μου έφερε πρόταση, και πρόκειται να γίνει, μία έκθεση με αυτόν τον κατάλογο, πάντα, μέσα στην γερουσία της Βοστόνης. Νομίζω ότι αυτά είναι μεγάλα σημάδια της επιτυχίας της Ελλάδας. Πολύ σωστά αναφερθήκατε στο Μωυσή. Ο Μωυσής πραγματικά έκανε πάρα πολλά πράγματα, όσα είπατε, και δεν πρόκειται να τα επαναλάβω και τα ακούσαμε όλοι. Θα πούμε κάτι άλλο ακόμα. Μια ιδιαιτερότητα την οποία έχει ο Μωυσής. Να φτιάνει εκπληκτικά εξώφυλλα. Τα περισσότερα εξώφυλλα τα έχει κάνει ο Μωυσής. Ξέρετε, τραβάει το εξώφυλλο. Ενδιαφέρει το εξώφυλλο. Και τέλος, θέλω να προσθέσω ότι η Ραχήλ είχε και ταλέντο επιλογής συνεργατών. Η Έλση Σπαθά και η Κικίκο συνέβαλαν πάρα πολύ στους καταλόγους της Ραχήλ. Γιατί προφέραν την επιστημονική δουλειά, την αρχαιολογική δουλειά, τη λογοτεχνική δουλειά, τις λεζάντες, τις γράψαν με τέτοια λεπτομέρεια που ο κόσμος ενδιαφερόταν πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτή η ομάδα η οποία υπάρχει είναι εδώ. Ραχήλ, Μωυσής, Έλση, με τη δασκάλα από εδώ, νομίζω ότι ήταν κάτι το συγκλονιστικό. Και άλλη μια φορά σας λέω ότι η σχέση μας πια είναι τόσο δυνατή που είναι τόσο χαρούμενη. Χαρούμενη διότι μόλις συναντώμαστε ονειρευόμαστε. Σας ευχαριστώ. Μήπως τώρα όμως ο άνθρωπος που την έστρωξε στο κακό, συσταγωγικά, η κυρία Δασκαλοπούλου θα έπρεπε να πει διαβλαβιά. Όχι. Έχετε μεγάλη ευθύνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος πίσω. Α, ο Γιώργος Μακάτος. Ναι, θέλω να πω κάτι και εγώ πραγματολογικό καταρχήν, όπως λέει ο Γιάννης ο Βασκόζος. Πριν τρία χρόνια, ένα Γενάρη, βρισκόμουν στο Διόνυσο, στην Ακρόπολη ένα Σάββατο πρωί και εδώ με τον Δημήτρη Μανίκα, που είναι αρχιτέκτονα της Βιέννης, και ήμασταν πολύ στενοχωρημένοι γιατί η μονογραφία που σχεδίαζαν επί μεμηθώ για λογαριασμό του δεν μπορούσε να βγει. Υπήρχε πρόβλημα με τον εκδοτικό οίκο με τον οποίο είχαμε συμφωνήσει. Εκεί λοιπόν που συζητούσαμε πολύ στενοχωρημένοι και δύο, του λέω: Κοίταξε Δημήτρη, θα κάνουμε το εξής. Παίρνω το τηλέφωνο και τηλεφωνώ στη Ραχή. Τη λέω, Ραχήλ, θέλω να σου κάνω μια πρόταση. Μου λέει, τώρα είναι Σάββατο πρωί. Είμαι στο γραφείο και καθαρίζουμε. Είναι Σάββατο πρωί. Τη λέω, δεν πειράζει, είναι κάτι που πρέπει να τονίσουμε άμεσα. Από το Διόνυσο μέχρι το γραφείο, η απόσταση, όπως ξέρετε, είναι περίπου 10 λεπτά, ένα τέταρτο. Πάμε λοιπόν, εγώ και ο Δημήτρης ο Μανίκας, στο γραφείο της Ραχήλ και του Μωυσή, και την βρίσκω μέσα στις σουγκαρίστρες, στις κουμάδες. Μου λέει, τι συμβαίνει. Της λέω αυτό και αυτό, πρέπει να κάνουμε αυτή τη μονογραφία. Μπορώ να σας πω ότι σε ένα τέταρτο μέσα είχαμε συμφωνήσει. Είναι πραγματικά συγκινητικό, δεν μου έχει ξανατύχει να συμφωνήσω με εκδότη τόσο γρήγορα για ένα βιβλίο, το οποίο βέβαια βγήκε, η μονογραφία για τον Δημήτρη Μανίκα, τυπώθηκε πολύ ωραία στο Τρέντο, στην Ιταλία και αυτό. Και έτσι αυτό είναι άλλη μια απόδειξη της διαίσθησης και του τρόπου με τον οποίο δουλεύει η Ραχήλ. Θέλω να πω πολύ σύντομα δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι στους ανθρώπους του εκδοτικού χώρου στην Αθήνα το όνομα Καπόν είναι συνώνυμο της ποιότητας και πραγματικά οι άνθρωποι που γνωρίζουν τις εκδόσεις και έχουν πραγματική αντίληψη του τι σημαίνει ποιότητα ταυτίζουν το όνομα Καπόν με την ποιότητα. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό κομπλιμέντο που μπορεί να κάνει κανείς στα Ραχήλ και στη Μωυσή Καπόν. Και ένα άλλο δεύτερο χαρακτηριστικό που θέλω να πω είναι ότι
οι εκδόσεις κακό λειτουργούν όπως πρέπει να λειτουργούν οι εκδότες, πράγμα που δεν συμβαίνει πια σήμερα ούτε στην Ελλάδα της κρίσης, αλλά ούτε και στο εξωτερικό. Είναι δηλαδή ένα σημείο αναφοράς, μια πλάτη, μια αγκαλιά. Ένας χώρος όπως η γραφέας αισθάνεται ότι έχει ένα σημείο αναφοράς, ότι θα συνεργαστεί με ποιότητα και με ουσία. Και αυτό είναι κάτι που δεν συμβαίνει πια. Ο εκδότης πρέπει να βγάζει χρήματα γιατί τελείως δεν υπάρχει. Από εκεί και πέρα όμως, το γεγονός ότι αναφέρεσαι σε κάποιον ο οποίος σου ασκεί και μια γλυκιά πίεση, νομίζω ότι είναι το ιδανικό μια σχέση που πρέπει να έχει ο εκδότης με τους συγγραφείς του και οι συγγραφείς με τον εκδότη του. Και αυτό στο χώρο μας, οι αρχαίοι τεμοριστές είναι από τους λίγους που το κάνουν με τους συγγραφείς του. Ανδρέα, σας ευχαριστούμε. Ελένη, είστε φίλοι μου. Νομίζω ότι είναι η πιο παλιά γνωστή της κυρίας Ραχίλη Καπόνα αυτή τη στιγμή. Εκτός από τη χρυσή της Ρούπουλου, την ξέρω πάνω από 40 χρόνια. Στην πρώτη με ζωδιά, και εκείνη και εγώ, στην προσωπική ευθυνότητα. Εγνώρισα, είναι εδώ και δύο ακόμη συνάδελφοι από την ερωτική ευθυνότητα, ο Νίκος και η Τόνια. Νομίζω ότι είμαστε οι πιο παλιοί της συνάδελφοι. Δεν ξέρω. Εγώ δεν τη γνώρισα, ήταν δεν ήταν 20 χρονών, εν πάση περιπτώσει. Τόσο. Τη γνώρισα με μια κολακούχου και ένα και ψαλίδια από την άλλη, με ένα μασούρι, δηλαδή έτσι κάναμε τότε το κασέ. Τυπώναμε το κείμενο στις γνωστές διαστάσεις σε ένα μασούρι, είχε το στιγμόμετρο, είχε το κασέ, το άδειο, το λευκό, όπου κολούσαμε και εμένα παραμάσχαλα, κολούσαμε τέλος πάντων τις εικόνες και και το κείμενο και εγώ από πλάι δεν τολμούσα να κουνήσω, διότι εγώ κατόπιν της κρίσης και του συγγραφέα εμφανιζόμουν ως ενδιάμεση και της έλεγα εδώ. Εδώ είναι ο τίτλος, εδώ. Εγώ διάβαζα το κείμενο, της έλεγα εδώ η φωτογραφία, μεγάλη μικρή. Πού είναι η Λεζάντα, ξέρεις τη Λεζάντα, έρχεται εγώ να βρω τη Λεζάντα, κολούσα και τη Λεζάντα και κατόπιν όλων αυτών εμφανιζόταν ο Στράτος. Χάρηκα πάρα πολύ που κάποιος τον ανέφερε πριν, που ήταν ο τυπογράφος, με τον οποίο μιλούσαμε καθημερινώς στο τηλέφωνο 2-3 φορές. Θυμάμαι το Μωυσή που υπήρχε τότε, και ερχόταν κάθε τόσο και του έλεγε η Ραχήλ κατευθείαν τι θέλεις, γιατί ήρθες, τρόμαζε το τρόλεκι ο Μωυσής και έλεγε γι' αυτό και αυτό ήρθω. Καλά, εντάξει, περίμενε τώρα, το έλεγε και θα βγαίνει μετά. Εκείνο που έχω να πω για εκείνη την εποχή, η οποία ήταν, μπορεί να τη λέω έτσι, ήταν πάρα πολύ ευτυχής όμως. Ναι. Νομίζω ότι περνούσαμε πολύ καλά. Δηλαδή αυτό με χιούμορ, ήρισε εδώ αυτή την εικόνα, έτσι της έσω, δεν τη θέλω έτσι, κάντε να πω. Όλα αυτά χειροτεχνικά μετρούσε το μέγεθος της εικόνας. Έλεγε ότι έχει πάει, εγώ να φωνάζω, όχι δεν είναι τόσο μεγάλη. Εκείνη μου λέει, γίνεται πιο μικρή. Ήδη γίνεται πιο μεγάλη. Γινόταν δηλαδή μια. Αλλά είχαμε χιούμορ και περνούσαμε πολύ ωραία. Νομίζω ότι αν μάθαμε κάτι, τουλάχιστον έμαθα εγώ και ενδεχομένως να έμαθα τη Ραχή, τότε μαθαίναμε μαζί ουσιαστικά. Ήταν ότι μετά από εμάς δεν υπάρχει κανείς. Αν κάνουμε κι εμείς λάθος, το λάθος θα τυπωθεί. Μάθαμε μια απόλυτη ευθύνη. Ότι δεν υπάρχει άλλος να διορθώσει. Εμείς είμαστε, εμείς πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Ήταν ένα θέσφατο τότε το βιβλίο, δεν βγαίνει με λάθη. Τελείωσε. Δεν θα κάνουμε λάθη. Και μάθαμε, νομίζω, μαζί την ευθύνη αυτού του πράγματος. Μεγάλη. Ότι πρέπει να γίνει καλά. Ξέχασες όμως ότι όταν ερχόμουν εγώ εκεί, δεν ερχόμουν μόνο για επισκέψεις, γιατί με φώναζε και με έστρωνε στη δουλειά να τη βοηθήσω. Μπας και κάποτε τελειώσουμε τη δουλειά και να πάμε και κάπου αλλού εκτός από τη δουλειά. Λοιπόν, δεν ήταν απλές επισκέψεις, ήταν με πολύ περιεχόμενο. Αυτό το θυμάμαι καλά εγώ. Έχει υποφέρει. Καλό είναι για τις 45 χρόνια. Να είσαι καλά. Λοιπόν, σιγά σιγά ξεδιπλώνεται η ταινία, ας πούμε, της ζωής του Μωυσή, πόσο δύσκολη ήταν. Με κουμεταλλευόταν. Λοιπόν. Το που υπάρχει είναι η αγάπη, οι ωραίες αναμνήσεις που έχουμε. Με τη Ραχήλ, που είμαστε έτσι πολύ στενά και δίπλα δίπλα.
νομίζω πως όλα θα συνεχιστούν πάντα με αγάπη, γιατί έχουμε μπει σε έναν δρόμο και πολλές φορές έχω κάνει και κάτι εγκληματικό. Τους λέω ότι πρέπει να σκέφτεται κάποιος και πού θα σταματήσει. Βέβαια, με διαχείλη δεν μπορείς ποτέ να έχεις τέτοια απάντηση. Λειτουργεί με τέτοια ταχύτητα που δεν σκέφτεται και εύχομαι να μην σταματήσει ποτέ. Και να μην σταματήσει ποτέ. Όσο πάει. Πάντα με αυτό το κέφι και με αυτή την αγάπη. Θέλω να συμπληρώσω ότι μετά από την έκθεση της Τρίας είχαμε προγραμματίσει την πολιτιστική πρωτεύουσα 40 εκθέσεις. Από αυτές τις 40 εκθέσεις η Ραχήλ έκανε τους 38. Μετά από την πολιτιστική πρωτεύουσα κάναμε άλλους 40 μαζί, 78 εκθέσεις. Μπράβο. Αυτή είναι η Ραχήλ. Εγώ ήθελα να μιλήσω από την πλευρά της οικογενειακής σχέσης που έχουμε. Ακούστηκαν πάρα πολλά για τις ικανότητες του Μωυσή και της Ραχήλ, τις επαγγελματικές, τις φιλικές τους σχέσεις. Εγώ ήθελα να πω ότι εκτός από όλα αυτά, ανταποκρίνονται σε μία πολυετή και δυνατή σχέση οικογενειακή, η οποία μας είναι πάρα πολύ σημαντική και τους ευχαριστούμε γι' αυτό και να σας δώσω αυτή την εικόνα ότι πέρα από όλα αυτά, από επαγγελματίες, από φίλοι, είναι και πάρα πολύ, έχουν πολύ έντονο το συνέστημα της οικογένειας και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Λοιπόν, δικαιωματικά ο λόγος, μετά από αυτό, ο τελευταίος στη Ραχήλ, γιατί πάρα είναι ο τελευταίο λόγος. Έτσι, εγώ καταρχήν ήθελα να ευχαριστήσω όλους που είσαστε εδώ απόψε. Πιστεύω ότι δεν σας κουράσαμε, δεν βαρεθήκατε πολύ, λίγο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω είναι ότι να μιλήσω για αυτούς που δεν βρίσκονται σήμερα κοντά μας και γι' αυτό και αισθανόμαστε την ανάγκη να τους ξαναφέρουμε στη μνήμη μας ως ελάχιστη έκφραση ευγνωμοσύνης. Ο Γιώργος Χουρμουζιάδης μας άνοιξε νέους ορίζοντες και επιβράβευσε τις ιδέες μας για εκδόσεις ιστορικών και αρχαιολογικών βιβλίων με μια άλλη αισθητική. Επιστήμονες όπως ο Βυζαντινολόγος Μανώλης Χατζηδάκης, ο Μανώλης Ανδρόνικος, η Ιουλία Βοκοτοπούλου, ο Σπύρος Ιακωβίδης, ο Γιώργος Λάβας, ο Βίκτος Σαριγιαννίδης, η Ευτυχία Κουρκουτίδου και ο φωτογράφος Τάκης Τουλούπας μας στήριξαν με αγάπη και μας εμπιστεύτηκαν. Ο αγαπημένος μας φίλος, ο Ντέιβιντ Χάρντι, ήταν κοντά μας για πολλά χρόνια και μετέφραζε τα βιβλία μας στα αγγλικά, μεταφράσεις που διακρίνονται για την πιστότητα και την καλλιέργεια του λόγου. Είναι χαρά μας που βλέπουμε σήμερα κοντά μας παλιούς και πιστούς συνεργάτες που συνέβαλαν στην πραγματοποίηση του εκδοτικού μας έργου. Ευχαριστούμε από καρδιάς τους συγγραφείς, επιμελητές κειμένων, μεταφραστές, διορθωτές, φωτογράφους και τυπογράφους, καθώς και το προσωπικό του γραφείου μας που ανταποκρίνεται στις στοχευμένες απαιτήσεις μας. Είναι πάρα πολλοί οι συνεργάτες μας και δεν είναι δυνατόν να τους αναφέρουμε ονομαστικά. Αναγράφονται ανελιπώς τα ονόματά τους στα βιβλία μας. Με τη βοήθειά τους και με πολλή αισιοδοξία ελπίζουμε να κάνουμε και πολλές άλλες σημαντικές εκδόσεις. Και ευχαριστώ και πάλι όλους σας που μας τιμήσατε με την παρουσία σας απόψε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Καλό σας βράδυ. Comme tant d'autres qui couraient d'être les vôtres, j'en ai si bien d'ailleurs. C'est la flamme qui enflamme sans brûler, c'est le rêve que l'on rêve sans dormir, un grand arbre qui
qui se dresse, plein de force et de tendresse, vers le jour qui va venir. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal, qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, à l'éclair où l'on s'enlace. L'histoire qu'on connaît, c'est le jour la même, je le sais. Naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. C'est l'histoire d'un amour qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal. Avec l'air où l'on s'enlace, c'est nous n'en sommes pas bien. Avec les soirées d'angoisse, on aime des merveilles. L'histoire, c'est l'histoire qu'on connaît. Ceux qui s'aiment jouent la même, je le sais. Bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. C'est l'histoire de l'amour.